Η δική μας πρόταση θα είναι ένα συμβόλαιο τιμής. Ένα συμβόλαιο τιμής απέναντι στον ελληνικό λαό, διότι θα είναι μέσα από μια διαδικασία συμμετοχική διαλόγου και διαβούλευσης. Γι' αυτό βέβαια και πολλές φορές η αντιπολίτευση μας χτυπούσε λησαλέα. Με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε και που θα κάνουμε στο μέλλον, αντιμετώπιζαν το ΠΑΣΟΚ με λησαλαίο τρόπο, ακόμα και αντιδράσεις να αποχωρούν και είναι πολλοί εδώ βουλευτές πρώην και στελέχη του κινήματός μας, που ξέρανε πώς λειτουργούσε η Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποχωρούσαν από τη Βουλή, όταν προωθούσαν αυτές τις μεγάλες και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις για τη χώρα. Σήμερα που αυτές πολλοί επικαλούνται. Η χώρα θα πορεύεται από κρίση σε κρίση αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης. Μια διαχείριση που βολεύει τους λίγους, τους ισχυρούς. Μια διαχείριση που προσπαθεί να ξεγελάσει με εφήμερα επιδόματα και εφάπαξ βοηθήματα. Μόνο η δικιά μας παράταξη μπορεί να εγγυηθεί μια νέα γενιά προοδευτικών μεταρρυθμίσεων με πραγματικό κοινωνικό πρόσημο. Και αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως σας είπα, θα είναι ένα συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό. Μας χτυπούν επίσης διότι έχουμε μια αδιαμεσολάβητη σχέση με τον ελληνικό λαό και προσπαθούν αυτοί να καρποθούν τον πλούτο του ελληνικού λαού. Εμείς όμως, αντιθέτως, θέλουμε αυτό το κεφάλαιο να είναι κεφάλαιο για το μέλλον της χώρας, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την παράταξή μας και το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, αυτό το κεφάλαιο θα πιάσει τόπο, θα είναι εγγυητικό κεφάλαιο για το μέλλον του ελληνικού λαού, το μέλλον των παιδιών μας. Και είναι η τελευταία πράγματι ευκαιρία να μετασχηματίσουμε την Ελλάδα σε μια οικονομία που είναι και πράσινη και ψηφιακή και ανθεκτική και δίκαιη και δυναμική. Με κοινωνική συνοχή να καλύπτει η απόσταση που υπάρχει μεγάλη μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από την άλλη μεριά βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ουσιαστικά τυφλό, χωρίς όραμα. Ουσιαστικά καμία πρόνοια παρά πόροι που θα ωφελήσουν πάλι τους μεγάλους και τους ισχυρούς και τους συμμέτρους. Κλείνει το μάτι μόνο στους μεγάλους παίκτες. Με θέμα και πρόβλημα να περιθωριοποιηθούν πάλι μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού. Παραδείγματος χάρη.